Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Σας ευχόμαστε κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Καλώς ήρθατε στο πέμπτο πορτρέτο πολιτικών, σε αυτή τη σειρά των 11 πορτρέτων μέσω διαδικτύου και της μίας διαζώσης ημερίδας με το καλό τον Δεκέμβριο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, για τον κατά τεκμήριο σπουδαιότερο πολιτικό της χώρας. Όλα αυτά βέβαια θα μας τα πει ο εκλεκτός μας προσκεκλημένος, ο κύριος Νικόλαος Παπαδάκης, Παπαδής, ο οποίος γεννήθηκε στον Βάμο Χανίων. Είναι δικηγόρος και είναι και Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κυριάκου Βενιζέλος στα Χανιά από τη σύσταση του Ιδρύματος το 2000. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλές μελέτες του με θέμα τον Ελευθέριο Βενιζέλο και την εποχή του, πληθώρα άρθρων, συλλογική τόμη στους οποίους έχει επιμεληθεί και πρόκειται πραγματικά για τον σπουδαιότερο ερευνητή του μεγάλου κριτικού πολιτικού. Φέτος μάλιστα θα συμπληρώνεται, όπως γνωρίζετε όλοι, 160 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Με πολύ χαρά ο σύνδεσμός μας υποδέχεται σήμερα τον εκλεκτό μας προσκεκλημένο, στον οποίο δίνουμε και τον λόγο για να ξεκινήσει την γοητευτική περιήγηση στον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Εθνάρχη. Να είστε καλά. Έχετε το λόγο, κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και νιώθω ιδιαίτερη χαρά που είμαι ανάμεσά σας, έστω και διαδικτυακά, για να συζητήσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ το Σύνδεσμο για την εξαιρετική πρωτοβουλία του να απλωθεί και να καλέσει ξεχωριστούς ομιλητές για τα πορτρέτα των σπουδαιότερων Ελλήνων πολιτικών, μια πρωτοβουλία που συνάδει με τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και βεβαίως είναι ευτυχές ότι συμπίπτει με τα 160 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου πολιτικού. Θα χαρώ το Δεκέμβριο να σας συναντήσω, να σας γνωρίσω, να συμμετάσχω στην τελική, στο στρογγυλό τραπέζι, τέλος πάντων, της καταληκτήριας συνεδρίας και να μπορέσουμε να τα πούμε από κοντά και να γνωριστούμε και ανθρώπινα. Το θέμα της ομιλίας μου είναι Ελευθέριος Βενιζέλος, θεματικές μιας βιογραφίας του. Σκέφτηκα ότι θα πρέπει να γίνει από τη δική μου πλευρά μια στοιχειώδης αναφορά στο τι πρέπει να λάβει υπόψη το βιογράφος του Βενιζέλου, επέκεινα και τον άλλον, προκειμένου να αποδοθεί μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη βιογραφία. Πρώτα απ' όλα, αυτό που απουσιάζει τις βιογραφίες στην Ελλάδα είναι το πρόσωπο, που πρέπει να αποτελεί και το σημείο αναφορά σε μια βιογραφία, όπως συμβαίνει στις αγγλοσαξονικές χώρες, όπου το βιογραφούμενο υποκείμενο πρωταγωνιστεί είτε με τις πολιτικές του επιλογές, είτε με τα λάθη του, είτε με την προσωπική του ζωή, είτε με τα ευρύτερα ενδιαφέροντά του, πνευματικά και άλλα, ώστε να αναδειχθεί ο κεντρικός ρόλος του βιογραφούμενου προσώπου, όσο μάλλον όταν αυτό το πρόσωπο είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Φίλες και φίλοι, η ζωή του Βενιζέλου ήταν μια διαρκής οδύσσια. Έζησε ένα ασταθές, τραχή, καταπιεστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ήταν, φαίνεται, στη φύση των πραγμάτων να γευτεί τους πυκούς αρχούς της εξορίας μόλις σε ηλικία 2 ετών. Ήταν η πρώτη αθέλητη εξορία, τότε που ο πατέρας του, Κυριάκος, προκειμένου να μην συλληφθεί, κατέφυγε με την οικογένειά του κατά την Επανάσταση του 1866 στα Κύθερα και συνεχεία στην Ερμούπολη. Είναι η πρώτη δοκιμασία του Βενιζέλου και η Ερμόπολη είναι η πόλη στην οποία παίρνει τα πρώτα μαθήματα, κάνει τα πρώτα βήματα στο σχολείο, αλλά ακόμα και εκεί δεν υπάρχει διάρκεια, αφού ο Βενιζέλος στη συνέχεια υποχρεώνεται να ζήσει σε διαφορετικούς τόπους. Από την Ερμούπολη επιστρέφει στα Χανιά, κατόπιν συνεχίζει στο Λύκειο Αντωνιάδη στην Αθήνα και τέλος επανέρχεται στην Ερμόπολη από όπου αποφυτά. Προφανώς αυτή δεν είναι μια ομαλή πορεία για ένα παιδί σε αυτή την ηλικία. Φυσικά σε τόπους όπου κυριαρχούσε η ελεύθερη Ελλάδα, υπήρχαν αφορμές και επηρεασμοί οι οποίοι επέδρασαν σημαντικά στη ψυχοσύνθεση του νεαρού μαθητή.
Όταν όμως τελειώνει το σχολείο στην Ερμόγολη, αντιμετωπίζει ένα ακόμα πρόβλημα. Τον πατέρα του, που δεν του επιτρέπει να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο, έπρεπε να επιστρατευτούν διάφοροι φίλοι της οικογένειας μέχρι επιτέλους να πείσει τον Κυριάκο Βενζέλο, ο Ανδρέας Ζυγομαλάς, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στα Χανιά, ότι διαπράττει περίπου έγκλημα καθοσεώσεως με τον Αστερί από το μικρό Λευτέρη τη δυνατότητα να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο. Στην Αθήνα ζει και αναπνέει τον αέρα του αλυτρωτισμού, του κριτικού αλυτρωτισμού, διότι ήδη εκεί υπάρχουν καπετάνοι εξόριστοι από τις διάφορες κριτικές επαναστάσεις. Και είναι τότε που εμφανίζεται ο τελειόφυτος της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Βενζέλος, να έρχεται σε αντίθεση με τον Άγγλο πολιτικό Νέβιλ Σάμπερλεν, στον οποίο και τονίζει ότι αυτό που διεκδικεί ο κριτικός λαός είναι η ένωση και όχι απλώς η απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό, όπως είχε δηλώσει ο Άγγλος πολιτικός στην εφημερίδα Ακρόπολη των Αθηνών. Ήδη σε αυτή την ηλικία εκδηλώνονται τα πρώτα δείγματα του επαναστάτη σε συνδυασμό με τις φιλελεύθερες πεπιθήσεις του, διότι ακριβώς αυτό τονίζει ο Βενζέλος στον Άγγλο πολιτικό, ότι ο δρόμος προς την ελευθερία και προς την ένωση με την Ελλάδα είναι δρόμος υπεράσπισης φιλελεύθερων αξιών. Όταν επιστρέφει πλέον στην Κρήτη και αρχίζει να ασχολείται με την πολιτική, προκύπτουν πιεστικά διλήμματα. Σε ηλικία μόλις 25 ετών, όταν εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής πλειοψηφίας, δηλαδή στην Κρητική Βουλή, αναγκάζεται να αποδοκιμάσει το εκβιαστικό πραξικόπημα των συντηρητικών, που εκδηλώθηκε το 1889, με δημαγωγικό σύνθημα την ανέφικτη τότε ένωση και που είχε σκοπό στην πραγματικότητα να φέρει σε δύσκολη θέση τη φιλελεύθερη πλειοψηφία, μόλις είχε κερδίσει τις εκλογές. Ήταν μια θεία καταδίκη της απόπειρας κατά δημαγώγησης του κρητικού ζητήματος από κάποιους κρητικούς πολιτικούς που απέβλεπαν μόνο στην διάστασή τους στο πολιτικό σκηνικό της Κρήτης, διότι η νίκη των φιλελευθέρων τους έβαζε στη γωνία. Λίγα χρόνια όμως αργότερα, αυτή η συντηρητική εντός αγωγικών αντίληψη για αντιμετώπιση του κρητικού ζητήματος αλλάζει, διότι αλλάζουν και τα δεδομένα. Έχουμε την Επανάσταση του 1897, που όμως αυτή τη φορά έχει τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, κάτι που δεν είχε συμβεί με το πραξικόπημα του 1889, το οποίο το είχε αποδοκιμάσει τότε ο Πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης. Αυτό φέρνει τον Βενζέλο μπροστά σε ένα καινούριο δίλημα και αποφασίζει ότι πλέον η φιλελευθέρωση του τουρκικού καθεστώτος δεν είναι εφικτή υπό την τουρκική κυριαρχία, και γίνεται ο ηγέτης της Επανάστασης του 1897 στο Ακροτήρι. Τότε γεννιέται ο επαναστάτης Βενιζέλος, που πολεμά στην πρώτη γραμμή με το πιστόλι στο χέρι και αναγνωρίζεται σταδιακά ως ηγέτης της Επανάστασης, που οδήγησε σε καθαρή ελληνική νίκη κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κατέληξε στην απελευθέρωση της Κρήτης. Ακολουθεί η Κρητική Πολιτεία, όπου έχουμε δύο Βενιζέλους. Την πρώτη περίοδο μετέχει στην κυβέρνηση του ΙΠΑ του αρμοστή πρίγκιπα Γεωργίου και συμβάλλει καθοριστικά στη θεσμική θωρέκιση κρητικού κατηδίου. Η δεύτερη δε βάση είναι διαφορετική, καθώς έχουμε τη σύγκρουση μεταξύ πρίγκιπα και Βενζέλου, τη ριζική διαφωνία δηλαδή για το χειρισμό του κρητικού ζητήματος, που οδηγεί στην παραίτησή του, η οποία συνοδεύεται όμως από κρατική τρομοκρατία, τη οποία μέχρι τότε παρόμοια δεν είχε γνωρίσει η ελληνική πολιτική ζωή. Παρά τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες της βενζελικής πλευράς, η αδιαλεξία του πριγκυπικού καθεστώτος κατέστησε τελικά αναπόφευκτη την προσφυγή στα όπλα με την επανάσταση του Θερίσου, που έχει κεφαλαιώδη σημασία στην πολιτική σταδιοδρομία του Βενζέλου, διότι μας δίνει πλέον μια καθαρή εικόνα του μεγάλου πολιτικού. Στην πραγματικότητα, έχουμε την απαρχή της σύγκρουσης δύο κόσμων που εκδηλώνεται για πρώτη φορά αποφασιστικά στην Κρήτη. Από τη μια μεριά, ο μοναρχικός απολυταρχισμός, και από την άλλη, οι φιλελεύθερες δυνάμεις, που εκτός από την Ένωση διεκδικούν πολιτικά δικαιώματα και δημοκρατικές ελευθερίες. Η νίκη των επαναστατών πυροδότησε ραγδαίες εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα, έχουμε την παραίτηση του πρίγκιπα. Δεύτερον, τη φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος και την ψήφιση νέου δημοκρατικού συντάγματος. Το τρίτο όμως και κυριότερο, την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων και τη δημιουργία κρητικού στρατού και επιπλέον το δικαίωμα του βασιλιά να διορίζει αυτό τον κυβερνήτη της Κρήτης. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια εποχή ο Στέφανος Δραγούμης δήλωσε στην Ελληνική Βουλή ότι χάρη στους επαναστάτες η Ελλάδα έβαλε πόδι στην Κρήτη.
Και κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό για να κλείσουμε την κριτική περίοδο του Βενιζέλου. Η μεγάλη προσοχή με την οποία αντιμετώπισε ο Βενιζέλο στη μουσουλμανική μειονότητα. Είναι κέριο σημείο αυτό, και εδώ μπαίνει και το ζήτημα τη αντιμετώπιση που είχαν οι Τουρκοκύπροι στη Κύπρο. Καθώ ήταν εξαιρετικά προσεκτική η βενιζελική πολιτική, παρά το ότι το πριγκυπικό στρατόπεδο κατ' επανάληψη την υπονόμευση. Ακολουθεί η είσοδο του Βενιζέλου στην κεντρική ελληνική πολιτική σκηνή. Αναφασβήτα και μόνο το γεγονός ότι δεν βρέθηκε πολιτικός εντός των ορίων του ελληνικού κράτους να δώσει λύσεις στο πολιτικό χάος που επικράτησε μετά το κίνημα στο Βουδί, αποδεικνύει τη χρεοκοπία των πολιτικών δυνάμεων των Αθηνών της εποχής εκείνης. Το ξεκίνημα του Βενιζέλου στη γενετική πολιτική φανερώνει το κύρος του και την αποδοχή που είχε ήδη ευρύτητα μια απήχηση στη χώρα και επιβεβαιώνει ότι η αποχή των πολιτικών δυνάμεων ήταν, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπες με τον Βενιζέλο, ήταν φυσική συνέπεια της αδυναμίας τους να τον αντιμετωπίσουν. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο αλυτρωτικός αγώνας, τον οποίο ο Βενιζέλος έδωσε νέα πνοή, και η προσπάθεια της χώρας να οργανώσει ξένοπλες δυνάμεις και να επαναφέρει την πειθαρχία στο στρατό, η οποία είχε αδιασταλευτεί με το κίνημα στο Βουδί, είναι κομβικές επιλογές του Βενιζέλου. Ακόμα η παρουσία των στρατιωτικών αποστολών της Γαλλίας και της Αγγλίας που ήρθαν στην Αθήνα. Προσπάθεια βέβαια της μετάκλησης τους είχε ξεκινήσει επί Πρωθυπουργίας Δραγόμη, πριν όμως ήρθαν με απόφαση του Βενιζέλου, αποτελεί σαφή επιλογή σε σχέση με το γερμανικό, τον γαλλικό και τον αγγλικό ανταγωνισμό. Προσδιορίζει δηλαδή τη θέση του Βενιζέλου ως προς τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή. Ο Βενιζέλος δήλωσε ξεκάθαρα στον υπασπιστή του Ιωάννη Μεταξά ότι προτιμά τους Άγγλους και τους Γάλλους για ιδεολογικούς λόγους, αλλά και διότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της χώρας. Μετά την άνοδο της στην εξουσία, η μεγάλη ιδέα πάβει να αποτελεί απλώς ρομαντικό πυροτέχνημα. Ξεφεύγει από την οφαλοσκόπηση και εντάσσεται σε ένα διεθνές πλαίσιο αναζήτησης συμμαχιών για την υλοποίησή της. Ο Βενιζέλος δεν διστάζει να συμμαχίσει με τον πλέον επικίνδυνο ανταγωνιστή της χώρας στη Μακεδονία, τη Βουλγαρία. Γεγονός αδιανόητο για τον τότε πολιτικό κόσμο, καθώς ήταν ακόμα πρόσφατος ο Μακεδονικός αγώνας. Θεωρήθηκε μεγάλο τόλμημα, από τη στιγμή μάλιστα που οι Βούλγαροι διεκδικούσαν την Οθωμανική ακόμα Θεσσαλονίκη, όπως έκανε και η Ελλάδα, ωστόσο ήταν μια απόφαση που δικαιώθηκε. Και βέβαια δεν υπάρχει ανάλογο παράδειγμα πολιτικού, ο οποίος δεν δίστασε να ψηφίσει το πολιτικό κόστος και να συγκρουστεί με τους συμπατριώτες, τους Κρήτες δηλαδή βουλευτές, και να τους απαγορεύσει την είσοδο στην Κρητική Βουλή. Συγγνώμη. Το Μάιο του 1912. Πρόσφατα προβλήθηκε σε εκδήλωση για την επέτειο της Ένωσης Κρήτης με την Ελλάδα ένα σπάνιο φιλμ που είχε κινηματογραφήσει ένας Ιταλός περιηγητής με τις δραματικές σκηνές από τη σύγκρουση του ελληνικού στρατού με τους Κρήτες βουλευτές. Αν όμως μετά το 1952 είχε βρεθεί μια ελληνική κυβέρνηση που θα ψηφούσε το πολιτικό κόστος, ίσως οι εξελίξεις στο Κυπριακό να ήταν πολύ διαφορετικές. Η συμμετοχή στους Βαλκανικούς πολέμους δεν ήταν κάτι αυτονόητο. Στις παραμονές του πολέμου, όταν η Ελλάδα ετοιμαζόταν να ξεκινήσει πολεμικές επιχειρήσεις, ελάχιστοι πίστευαν στη νίκη. Ο Βενιζέλος, όπως και ο διάδοχος Κωνσταντίνος, αποτελούσαν την εξαίρεση. Υπάρχει μάλιστα μία ελαφρυή μαρτυρία του Γάλλου πρέσβη τότε στην Αθήνα, ο οποίος αναφέρει στα απομνημονέματά του ότι δέχτηκε μία κυρία των Αναφτώρων που ήταν βέβαιη ότι θα ιτηθεί πάλι η Ελλάδα όπως το 1897, και του ζήτησε να τη φιλοξενεί στη γαλλική πρεσβεία όταν θα εισέρχονταν οι Τούρκοι στην Αθήνα. Χαρακτηριστικό του κλίματος που κρατούσε είναι όχι μόνο η στάση του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου, αλλά και του ίδιου του Ιωάννη Μεταξά, που σε λίγες μέρες θα αναλάμβανε κέρια θέση στο επιτελείο. Το ημερολόγιο του σημειώνει ότι δεν πιστεύει στην νίκη και μάλιστα αναρωτιόται αν θα πάρουμε την Κρήτη, δίνοντας αμέσως αρνητική απάντηση. Όλα αυτά μας δημιουργούν την πεποίθηση ότι υπήρχε ένας ηγέτης ο οποίος ήταν σε θέση να καθοδηγεί το λόγο και να του εμπνέει εμπιστοσύνη και ορμή, και αυτός ήταν ο Βενιζέλος. Συνέχεια είναι γνωστή.
Η λειτουργική επέμβαση του Πρωθυπουργού στους σχεδιασμούς του επιτελείου που έκρινε τελικά το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Να υπενθυμίσω μόνο ότι η συνθήκη του Βουκουρεστίου, που υπεγράφει μετά το Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, ήταν μια καθοριστική συνθήκη που μέχρι σήμερα ορίζει τα βόρεια σύνορα της χώρας. Εν τούτης, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, η Ελλάδα εξακολουθεί να ζει με την απειλή του τουρκοβουλγαρικού ρεβανσισμού. Ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει όχι μόνο τις απαιτήσεις της Τουρκίας και της Βουλγαρίας, αλλά και τις διεκδικήσεις της Αυστρο-Ουγγαρίας και της Ιταλίας. Και εδώ βεβαίως μπαίνει ένα ζήτημα που επιμένω να το τονίζω, ότι όταν ξεσπά ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Βενιζέλος ήδη αναζητά συμμαχίες και ο κύριος λόγος που επιδιώκει μια συμμαχία με την Αντάντ είναι για να προασπίσει πρωτίστως τα κεκτημένα και μετά να ασκήσει αλυτρωτική πολιτική. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι επιλογές του Βενιζέλου κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δικαιώθηκαν. Για την Ελλάδα ήταν τεράστιο κέρδος η ήττα των δύο κυριότερων αντιπάλων της στην περιοχή των Βαλκανίων, της Βουλγαρίας δηλαδή και της Τουρκίας. Από το 1912 απελευθερώθηκαν η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Κρήτη, τα νησιά, το Ανατολικό Αιγαίο και η Δυτική Θράκη. Και στις πέντε περιπτώσεις πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπήρχαν σοβαροί αντίπαλοι, μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, που αντιστατεύονταν τα συμφέροντα της χώρας. Κυρίες και κύριοι, ο Ελευθέριος Βενιζέλος μας άφησε ισχυρές παρακαταθήκες. Πρώτον, ότι η Ελλάδα βγαίνει κερδισμένη μόνο όταν έχει ισχυρές συμμαχίες. Δεύτερον, έδωσε την πολιτική κατεύθυνση του δυτικού προσανατολισμού που όφιλε να έχει η χώρα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν μεγάλος ευρωπαϊστής. Πίστευε στην ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης και επιπλέον είχε μία εντιμότητα και μία ειλικρίνεια απέναντι στον ελληνικό λαό και γι' αυτό απευθυνόταν τη δημαγωγία και το λαϊκισμό. Αυτές είναι μερικές πρόχειρα σταχυολογημένες από τις παρακαταθήκες του. Θα ήταν παράληψη αν δεν αναφερθεί κανείς στο ηγετικό πρότυπο που μας άφησε ο Βενιζέλος. Πρέπει να πούμε ότι οι μεγάλοι ηγέτες αναδεικνύονται μέσα από το καμίνι της λήψης των μεγάλων αποφάσεων. Αποφάσεων οι οποίες ιδίως υπό εξαιρετικά κρίσιμες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και ανάλογες συνθήκες διεθνούς συγκυρίας, επηρεάζουν καθοριστικά το μέλλον ενός λαού προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης της ιστορικής του αποστολής. Αποτελεί ιστορική πλέον αλήθεια ότι το ηγετικό πρότυπο που μας κληροδότησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος διαπλάστηκε πρωτίστως μέσω των μεγάλων αποφάσεων τις οποίες έλαβε. Και σε ό,τι αφορά την εσωτερική κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της Ελλάδας, με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του, και σε ό,τι αφορά τη διεθνή υπόσταση, με την πρόσθεση επισήμανση ως ειδικός ως προς το διεθνή σκηνή, το ηγετικό βάρος του Ελευθερίου Βενιζέλου ξεπέρασε κατά πολύ τα σύνορα της Ελλάδας και τον ανέδειξε κατά γενική ομολογία σε κορυφαίο διαμορφωτή των μεγάλων αποφάσεων που ελήφθησαν στα επιφανέστερα διεθνή φόρα του καιρού εκείνου. Αναφυσβήτητα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπηρέτησε με παραδειγματική συνέπεια το πρότυπο ηγέτη και ηγεσίας στο περιληπτικό πεδίο της εποχής. Στη σημερινή ομιλία μου, δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε κάποια κεφάλαια της τρικυμιόντος διαδρομής του Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως παραδείγματος χάρη στον διχασμό, στις επιλογές του στο μικροαθυσιατικό ζήτημα, στη βιτωτική του παρουσίαση στη διάσκεψη της Λοζάνης, στις επαναστατικές του μεταρρυθμίσεις και στην εξωτερική του πολιτική περίοδο 28-32, ακόμα στις ιδεολογικές συντεταγμένες και στην προσωπική του ζωή, που αποτελούν κεφάλαια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όλα όμως αυτά περιλαμβάνονται στο πρόσφατο έργο με τον τίτλο «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος, ο ηγέτης», που εκδόθηκε το 2018 από τις εκδόσεις της Εστίας, του βιβλιοπωλείου της Εστίας, επανεκδόθηκε σε δεύτερη έκδοση από τον ίδιο εκδοτικό οίκο και ακολούθως εκδόθηκε και από την εφημερίδα Καθημερινή σε 4 Κυριακές. Μέχρι το τέλος του έτους επίκειται και τέταρτη έκδοση από τις εκδόσεις Πατάκη. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι μια συμβολή στην έρευνα και ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν και νέες προσπάθειες από νεότερους και παλαιότερους ερευνητές για βιογράφηση αυτής της μεγάλης προσωπικότητας. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την ομιλία σας αυτή και πραγματικά περιμένουμε να εκδοθεί για τέταρτη φορά το συγκεκριμένο έργο σχετικά με τον Βενιζέλο, ώστε να δούμε και τις πλευρές που φυσιολογικά σε μια ομιλία και μάλιστα για μια τέτοια προσωπικότητα δεν είναι δυνατό να καλυφθεί μέσα σε μια ομιλία, όση διάρκεια και αν έχει η ομιλία. Δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε για το έργο ενός ανθρώπου όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος και θα ήθελα να πω στις κυρίες και στους κυρίους που μας παρακολουθούν ότι υπάρχει δυνατότητα μέσω του chat να διατυπωθούν προκειμένου να το δούμε αυτό. Υπάρχει μια ερώτηση εδώ που αναφέρεται σχετικά με την χρεοκοπία των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων μετά το κίνημα στο Γουδί, μετά το κίνημα δηλαδή το 1909. Αναφερθήκατε σε αυτό. Θα θέλαμε να μας πείτε, αν θέλετε, μια κουβέντα σχετικά με το αναφέρατε ότι το γεγονός ότι εκλήθη ο Βενιζέλος, ο οποίος δεν ήταν στην πολιτική σκηνή του ελληνικού κράτους, έτσι, δηλαδή ήρθε ένας άνθρωπος εκτός εκτός του ελληνικού κράτους, εκτός των συνόρων. Αυτό, ας πούμε, τελικά αποδεικνύει ότι προφανώς η πολιτική με όμικρον γιώτα, ενώ μέχρι τότε, ας πούμε, δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν αυτή την διαδικασία, ας πούμε, της μετάβασης, έτσι όπως προέκυψε μέσα από το κίνημα στο Γουδί. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε δύο πραγματάκια, γιατί φαντάζομαι ότι οι ερωτήσεις που θα υπάρχουν από τους συναδέλφους θα είναι αρκετές. Θα ήθελα και εγώ να θέσω μια ερώτηση. Έχετε το λόγο, σας παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι γεγονός ότι μάλλον δεν θα αναφερθώ στα αίτια του κινήματος στο Γουδί. Ήδη η Ελλάδα περνούσε μία πολιτική κρίση η οποία εντάθηκε με τον καταστρεπτικό πόλεμο του 1897 και παρά το ότι είχαν γίνει σοβαρά βήματα για την οικονομική της ανόρθωση, εντούτοις το πολιτικό σύστημα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις εποχής, τόσο στον εξωτερικό τομέα, όσο και στον εσωτερικό. Η κατάσταση της οικονομίας ήταν άσχημη. Η οργάνωση του στρατού που είχε τεθεί ως στόχος, επίσης βραδυπορούσε. Υπήρχε ήδη ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στο παλάτι και σε δυνάμεις οι οποίες αντιστρατεύονταν τις επιλογές των ανακτόρων, σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη την επιλογή των στρατιωτικών αποστολών που θα εκπαίδευαν τον ελληνικό στρατό. Ήδη είχε επιλογή ο γερμανικός στρατός με απόφαση που είχε ληφθεί στην Κέρκυρα μεταξύ του βασιλιά Γεωργίου και του γερμανού αυτοκράτορα, παρότι ο βασιλιάς Γεώργιος ήταν πύλα προσχήμενος προς την αγγλική πολιτική, αλλά προφανώς πιεζόμενος από το γιο του, τον διάδοχο Κωνσταντίνο, ο οποίος είχε δεσμούς και συγγενικούς και πολιτικούς και ιδεολογικούς με το Βερολίνο, είχε δεχτεί να έρθουν εκπαιδευτές Γερμανοί για τον ελληνικό στρατό. Επιπλέον, αυτό που κυριαρχούσε στην κοινή γνώμη ήταν η αίσθηση της αποτυχίας των πολιτικών επιλογών στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Υπήρχε μία αδιέξοδη εξωτερική πολιτική, την οποία χειροτέρευαν οι χειρισμοί στο κριτικό ζήτημα. Μην ξεχνάμε ότι κυρίαρχο ζήτημα την εποχή εκείνη ήταν το κριτικό ζήτημα. Σχεδόν
όλη η φροντίδα της εξωτερικής πολιτικής αφορούσε την κριτική υπόθεση. Λες και δεν υπήρχαν και άλλες αλήτρωτες περιοχές. Εν τούτης, η νεωτερική επανάσταση είχε επιδεινώσει τη θέση της χώρας. Υπήρχαν αρκετές προκλήσεις εκ μέρους των νεότουρκων, οι οποίοι απαιτούσαν ακόμα και την επάνωδο της Κρήτης στην Οθωμανική κυριαρχία. Μέχρι αυτού του σημείου είχαν φτάσει. Επομένως, η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν κακή έως πολύ κακή και γενικώς η χώρα ήταν διεθνώς απομονωμένη. Ακόμα και διπλωματικές σχέσεις με τη Ρουμανία, οι διπλωματικές σχέσεις με τη Ρουμανία είχαν διακοπεί. Η Βουλγαρία ήταν εξαιρετικά απαιτητική σε σχέση με τη Μακεδονία. Και γενικώς υπήρχε μία τάση περιθωριοποίησης του ελληνικού παράγοντα. Όλα αυτά ευάρυναν ώστε να μειώσουν τη σημασία της παρουσίας αξιόλογων πολιτικών, ενώ πολιτικών ανδρών, να τους απαξιώσουν κατά έναν τρόπο και να μειώσουν το κύρος τους ανάμεσα στον ελληνικό λαό. Η επανάσταση στο Βουδί, που πιστεύω τελικά ότι ήταν επανάσταση, είχε μία αποδοχή και μια και μιλάμε για τα 50 χρόνια της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Είχε προαναγγελθεί περίπου. Την υπεδέχτησαν οι Αθηναίοι, χιλιάδες Αθηναίοι στους δρόμους, με αλλαγμούς χαράς. Οι μόνοι που αντέδρασαν ήταν ορισμένοι αξιωματικοί, οι οποίοι πρόσχυντο στα ανάκτορα και στο επιτελείο. Και, εν πάση περιπτώσει, λειτουργήσε λυτρωτικά ανάμεσα στο λαό. Επομένως, πριν ακόμα εκδηλωθεί, είχε προαναγγελθεί. Και ο ελληνικός λαός την υποδέχτηκε, όπως είπα προηγουμένως, με χαρά και αγαλίαση. Αυτό λοιπόν δρομολόγησε τις μετέπειτα εξελίξεις και την πρόσκληση του Βενιζέλου από την Κρήτη να τακτοποιήσει καταρχάς και να αφαιρέσει το διχαστικό κλίμα που είχε επικρατήσει μεταξύ ανακτόρων και πολιτικών δυνάμεων από τη μια μεριά και των στρατιωτικών που είχαν επαναστατήσει, κάτι που κατάφερε και επέστρεψε στην Κρήτη, κατόπιν βέβαια εξελέγει βουλευτής, παρά το ότι είχε περάσει από μία ασθένεια και βρισκόταν στην Ελβετία για θεραπεία. Μάλιστα. Πολύ πολύ όμορφα. Συνεχίζω με μια ερώτηση που αφορά στην στάση που επέδειξε ο Βενιζέλος απέναντι στους τουρκοκριτικούς. Είπατε ότι φρόντισε να είναι η πολιτική του προσεκτική απέναντί τους και μάλιστα κάνατε και έναν συσχετισμό με το Κυπριακό, το οποίο ως ζήτημα κλήθηκε να το διαχειριστεί και ο ίδιος σε, μια άλλη, σε άλλες χρονικές συγκυρίες βέβαια, όχι με τα πολεμικά. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική του απέναντι στους τουρκοκριτικούς, όπως τους λέμε. Ήταν φιλελεύθερη η πολιτική του απέναντι στους τουρκοκριτικούς. Πίστευε ότι, και το είχε διακηρύξει από τότε, από την κριτική περίοδο, ότι η Ελλάδα, εφόσον θα απελευθέρωνε στο μέλλον εδάφη στα οποία πλειοψηφούσε ο ελληνικός λαός, αλλά που είχε όμως και τουρκικό στοιχείο, όφιλε να είναι ανοιχτή, να αποβάλει μυσαλόδοξες θέσεις και να ενσωματώσει δημοκρατικά και φιλελεύθερα το τουρκικό στοιχείο. Στην περίοδο της Κρήτης, ειδικά,
συνεργάστηκε με τους Τούρκους και μάλιστα στην κατάρτιση του πολιτεύματος, του πρώτου πολιτεύματος το 1899, αλλά και μετέπειτα το 1907. Και ήταν από τους πολιτικούς που προσπάθησε, όπως και ο πρίγκιπας Γεώργιος πρέπει να αναγνωριστεί αυτό, να αποτρέψει την φυγή των Τούρκων από την Κρήτη. Κάτι που έρχονταν σε αντίθεση με την πολιτική της Κωνσταντινούπολης. Στη διαδρομή του χρόνου και ιδιαίτερα κατά την επανάσταση του Θερίσου, ο Βενιζέλος είχε μία καλή σχέση με τους τουρκοκυπρίους, με τους τουρκοκριτικούς. Με τους τουρκοκριτικούς, ναι. Γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πριγκιπικού καθεστώτος, το οποίο μάλιστα υπονόμευσε αυτή την πολιτική και έχουμε και δολοφονίες τουρκοκριτικών από την πλευρά του πριγκιπικού στρατοπέδου. Και αργότερα, πολύ αργότερα, όταν μετά την κασετική καταστροφή, όταν ο Βενιζέλος επισκέφτη την Τουρκία, τον πεσχεύτησαν τουρκοκρίτες, οι οποίοι διατηρούσαν πολύ καλές αναμνήσεις από την εποχή που ζούσαν στην Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική αυτή δεν ήταν μία πολιτική μονομερής. Δεν είχε πρώτα απ' όλα το στοιχείο της θρησκευτικής προκατάληψης. Ο Βενιζέλος πίστευε σε μια ανοιχτή κοινωνία. Και αυτό το εξέφρασε σε πάμπολες περιόδους της πολιτικής του σαν διαδρομία. Αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη θεωρούσε ότι εχέγγυο για μια επιτυχημένη εξωτερική πολιτική είναι η ομαλή ενσωμάτωση του ελληνικού κράτους τουρκικών πληθυσμών. Αυτό άλλωστε επεδίωξε και όταν η Ελλάδα αποβιβάστηκε στη Μικρασία, στη Σμύρνη, το 1919. Σαν σήμερα βέβαια με το καινούργιο ημερολόγιο, 2 Μαΐου με το παλιό, έτσι. Έχουμε, ναι. Έχουμε και αυτή την ιστορική σύμπτωση, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από ό,τι βλέπω εδώ στο chat, θα ήθελα εγώ να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μία παρατήρηση που θα την πούμε στο τέλος από κάποια κυρία. Ήθελα να ρωτήσω σήμερα. Έχουν περάσει σχεδόν 160 χρόνια, έτσι λίγοι μήνες απομένουν. 160 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου και σχεδόν 90-88 συγκεκριμένα από τον θάνατό του. Σήμερα τι έχει να πει ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την άποψή σας στην ελληνική πολιτική σκηνή και βέβαια και στον μέσο Έλληνα φιλίστορα, αν θέλετε, άνθρωπο. Ναι. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να πει ο Βενιζέλος αν ζούσε. Αυτό που εγώ θέλω να επισημάνω και το έχω πει κατά επανάληψη σε διάφορους που απευθύνουν την ίδια ερώτηση. Ότι ο Βενιζέλος, όπως είπα και στην ομιλία μου, άφησε πολύ ισχυρές παρακαταθήκες. Ήταν ιδεαλιστής και ταυτόχρονα πραγματοποιός. Ήταν και ρεαλιστής. Πίστευε ότι η θέση της Ελλάδας επιβάλλει ισχυρές συμμαχίες. Μην ξεχνάτε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι έβγαλε την Ελλάδα το 1910 όταν έγινε πρωθυπουργός από μία ασφιχτική απομόνωση. Την έβγαλε στην Ευρώπη, την έβγαλε στον κόσμο. Και έμαθε για πρώτη φορά στην ελληνική εξωτερική πολιτική τη σημασία της ισορροπίας των δυνάμεων. Της διεθνούς δηλαδή σημασίας της ισορροπίας των δυνάμεων. Κάτι που το ελληνικό κράτος δεν το είχε αντιληφθεί μέχρι τότε. Αν εξαιρέσει κανείς την εποχή του Χαρονιλάου Τρικούπη, όπου έγιναν
βήματα, τα οποία μέσα ήταν ατελέσφαρα, όπως απεδείχθη. Όλη την περίοδο από το 1821 μέχρι το 1910 δεν υπήρξε μία εξωτερική πολιτική αξιόπιστη που να αποκαθιστά το κύρος και να επιτυχάνει την ισορροπία των δυνάμεων και να αποβλέπει στην εξωστρέφεια κάτι που είναι στη φύση του ελληνικού λαού, αλλά πολλές φορές δεν είναι στη φύση των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Επομένως, θέλοντας κανείς να αποτιμήσει την προσφορά του Βενιζέλου και να την μεταφέρει στην εποχή μας, θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλα τα προηγούμενα που σας εξέθεσα, αλλά και κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Να είναι ειλικρινής απέναντι στο λαό και να αποστρέφεται τη δημαγωγία και τον λαϊκισμό, που μόνο κακό έχει κάνει σε αυτόν τον τόπο. Ο Βενιζέλος αποδεδειγμένα μισούσε τον λαϊκισμό και τη δημαγωγία. Και αυτό αποδείχθηκε σε πολλές πράξεις, είτε στη διαχείριση των εσωτερικών προβλημάτων, είτε στη διαχείριση της διεθνούς πολιτικής της χώρας. Και το θεωρώ ίσως το σημαντικότερο, τη σημαντικότερη από τις παρακαταθήκες του Βενιζέλου. Η αποβολή αυτού της φοβερής ασθένειας της ελληνικής πολιτικής ζωής, που την κατατρίχει από την δημιουργία του ελληνικού κράτους. Βέβαια, η ειλικρίνειά του του στήχησε, διότι απευθυνόμενος στο λαό χρησιμοποιούσε πολλές φορές σκληρές εκφράσεις. Είχε μία, δεν θα το έλεγε κανείς, ομή ειλικρίνεια. Είχε όμως ειλικρίνεια. Και αυτό μέτρησε στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Άσχετα βέβαια από τα διχαστικά γεγονότα που μεσολάβησαν στην περίοδο της πολιτικής του πορείας. Αυτά, αγαπητέ φίλε και αγαπητέ. Μάλιστα. Θα σας πω. Ωραία. Μια ερώτηση, μια ενημέρωση θα θέλαμε σχετικά με το διαγωνισμό ιστορικού δοκιμίου που έχει καθιερώσει το Ίδρυμα για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Θα θέλαμε έτσι να μας κάνετε μια ενημέρωση και υπάρχει και ένα τελευταίο ερώτημα από ό,τι βλέπω, αλλά σε πρώτη φάση πείτε μας για αυτό τον διαγωνισμό ιστορικού δοκιμίου. Αυτός ο διαγωνισμός έχει μια εκπληκτική επιτυχία. Μέχρι πριν 3 χρόνια διεξήγεται μεταξύ των μαθητών της 3ης Γυμνασίου. Τα τελευταία 3 χρόνια γίνεται ανάμεσα στους μαθητές της 3ης Λυκείου. Υπάρχει μια εξαιρετική συμμετοχή, όχι μόνο από ελληνικά σχολεία, αλλά και από σχολεία ελληνικά του εξωτερικού. Και κάθε χρόνο εντείνεται το ενδιαφέρον. Να σας φέρω παράδειγμα, ας πούμε, παραδείγματα ότι μετήχαν και μαθητές από την Αιθιοπία, ελληνόπαιδες, και από άλλες. Πέρυσι ήταν από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και από άλλες χώρες, σε πάση περιπτώσει, παιδιά, που θα παρακαλούσα πραγματικά το σύνδεσμό σας να συμβάλλει όσο μπορεί, όχι μόνο στην περιοχή που δραστηριοποιείται, αλλά και ευρύτερα στην Πελοπόννησο. Δεν θα ήταν άσχημο. Επειδή έχετε τόσο εξαιρετικές πρωτοβουλίες, δεν θα έβλαπτε να έχουμε μια συνεργασία σε αυτό το τομέα. Βεβαίως. Ευχαριστούμε θερμά. Και να σας πω επίσης, παρακαλώ. Θα στείλω για τη βιβλιοθήκη σας τους τόμους της βιογραφίας, κάποιους τόμους από τη βιογραφία, για όποιον ενδιαφέρεται φυσικά, και έχει υπόμονη να τη διαβάσει, γιατί είναι μεγάλη σε έκταση. Ακούω την ερώτηση. Ναι.
Αφού θα ήθελα απλά να θα το ζητήσω βέβαια έτσι από το Ίδρυμα να υπάρξουν κάποια περισσότερα στοιχεία για το διαγωνισμό, θα έρθω εγώ σε επικοινωνία με το Ίδρυμα και θα προωθήσουμε έτσι όλο το ό,τι χρειάζεται στους Εγώ συναδέλφους. σας είπα Βεβαίως. περιβλητικά. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, Σα εννοείται, έδωσα εννοείται. Απλά μια εικόνα, μια πολύ σύντομη συνοπτική εικόνα. πολύ, πολύ κατανοητό και σας ευχαριστούμε. Μία ερώτηση αφορά στην προσπάθεια επαναπατρισμού των Ελλήνων της Ρωσίας και τη σχέση του Βενιζέλου με τον Καζατζάκη, με τον Ναι. οποίο συνεργάστηκαν κιόλας, δεν ήταν απλώς Ναι. η σχέση τους Κοιτάξτε. έτσι. Η ερώτηση μου φαίνεται ότι είναι ημιτελής. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να διατυπωθεί καλύτερα. Τι θέλει ακριβώς ο ερωτών σε αυτό το... Τι Ναι, θέλει. λίγα λόγια για την προσπάθεια επαναπατρισμού των Ελλήνων της Ρωσίας και τη σχέση του Βενιζέλου με τον Καζαντζάκη. Είναι στην ουσία δύο ερωτήματα, απλώς ξέρουμε όλοι τον ρόλο που έπαιξε και ο Καζαντζάκης στην προσπάθεια αυτή να υπάρξει έτσι. Δηλαδή, έχει αναλάβει και ο ίδιος έναν ρόλο, επιτρέψτε μου να τον χαρακτηρίσω, πολιτικό κατά κάποιο τρόπο, έτσι, ο Καζαντζάκης. Ήταν επεσταλμένος του Βενιζέλου. Ναι, βέβαια. Θα πρέπει να πούμε ότι η περίοδος αυτή ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ήταν μια περίοδος αναταραχής, ιδιαίτερα στην περιοχή αυτή. Και ο Βενιζέλος έχει κατηγορηθεί ότι δεν είχε φροντίσει για ορισμένους ελληνικούς πληθυσμούς σε διάφορες περιοχές. Είτε στη Ρωσία, είτε στον Πόντο. Οι δυνατότητες ήταν ελάχιστες. Σε ό,τι αφορά τον Πόντο, παραδείγματος χάρη, η απέτηση των ποντίων να εκστρατεύσει η Ελλάδα στα βάθη της Μικράς Ασίας για να στηρίξει το ποντιακό κίνημα ήταν ανέφικτη. Μόνον το 1920 τον Οκτώβριο πήγε το θέμα ενός τέτοιου εγχειρήματος υπό την προϋπόθεση ότι θα είχε τη στήριξη και των Άγγλων. Αυτό το έθεσε ο Βενιζέλος κατευθείαν στον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Λόιντ Τζόρτζ. Και δεν πρόλαβε φυσικά, διότι οι Άγγλοι σχεδόν το είχαν δεχτεί. Από τη στιγμή που ο Σουλτάνος δεν μπόρεσε να αντιθασεύσει το κεμαλικό κίνημα, είχαν αποφασίσει ότι έπρεπε να προχωρήσει η εκστρατεία προς την Άγκυρα. Αλλά προϋπόθεση έθεσε τότε ο Βενιζέλος τη συμμετοχή του Αγγλικού στρατού και ζήτησε μια τεράστια οικονομική βοήθεια η οποία είχε γίνει σχεδόν αποδεκτή από το Βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο. Όλα αυτά ματαιώθηκαν με την ήττα του Βενιζέλου, διότι αυτά ήταν επιλογές και ενέργειες του Οκτωβρίου του 1920 και την 1η Νοεμβρίου έχασε τις εκλογές. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με τους Έλληνες της Ρωσίας, ότι είχε προηγηθεί και η επέμβαση των Ελλήνων στην Κριμαία, που είχε δημιουργήσει μια δυσάρεστη κατάσταση σε σχέση με το νέο καθεστώς που είχε εγκαθιδρυθεί στη Σοβιετική Ένωση. Όμως, η συμμετοχή της Ελλάδας ήταν καθαρά πολιτικός ελιγμός του Βενιζέλου, προκειμένου να πείσει τους Γάλλους να τον υποστηρίξουν στην απόβαση στη Σμύρνη. Και ο ίδιος έλεγε ότι του ήταν πολύ δυσάρεστη αυτή η επέμβαση. Όλα αυτά όμως δημιούργησαν ένα κλίμα το οποίο
είχε μια αρνητική προέκταση. Όμως σε κάθε περίπτωση η παρέμβαση του Βενιζέλου ή του ελληνικού κράτους δεν ήταν δυνατή στα όρια που θα ήθελε ο ίδιος ή που θα επέτρεπαν οι συγκυρίες. Μάλιστα. Και μια ερώτηση, συγγνώμη, πώς αντιμετώπισε ο Βενιζέλος απόπειρες δολοφονίας του? Οι απόπειρες δολοφονίας του δημιούργησαν στον ίδιο τον Βενιζέλο ένα εντελώς αρνητικό ψυχολογικό κλίμα. Ιδιαίτερα η πρώτη απόπειρα του 1920 στο σταθμό Καρν ντε Λιόν στο Παρίσι το συντάραξε και ήταν ένας από τους λόγους που ανήγγειλε αμέσως μετά την άφιξή του στην Ελλάδα την διενέργεια των εκλογών. Δεν περίμενε ποτέ ότι μετά από τους διπλωματικούς του τριάμβους θα συναντούσε τέτοιο μίσος και τέτοια αντιπαλότητα από τους αντιπάλους του. Και αυτό επέσφερσε την απόφαση του να προχειρήσει εκλογές. Εις ό,τι αφορά την δεύτερη απόπειρα της Λεωφόρου Κηφισίας τον Ιούνιο του 1933, αυτή επέτεινε ή αναζωπήρωση, είναι καλύτερη η διατύπωση, τον εθνικό διχασμό. Ήταν μία απόπειρα γκαγστερικού τύπου που είχε οργανωθεί από ό,τι φαίνεται. Όλα τα στοιχεία το δείχνουν. Από υπουργούς της κυβέρνησης Τσαλδάρη, εν αγνία φυσικά του πρωθυπουργού Τσαλδάρη, αλλά όπως θα ξέρετε, η δίκη δεν πραγματοποιήθηκε ή τελείωσε ακριβώς μετά το κίνημα του 1935 και βέβαια κάτω από την σαπηλές και τους εκβιασμούς του παρακράτους, η απόφαση των ενόρκων ήταν αθωτική για τους φυσικούς αυτούργους, πόσο μάλλον για τους ηθικούς αυτούργους της απόπειρας του 1933. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν μια αρνητική διάθεση ψυχολογικά, όπως λέει κάπου και ο Μαρκεζίνης, τον συνέτριψαν. Και βέβαια όλα αυτά οδηγούν σε μια και σε κάποιες αντιθέσεις και αντιδράσεις, ορισμένες όπως η δολοφονία του Δραγούμη, ήταν βέβαια όχι ευχάριστες, ήταν εξαιρετικά δυσάρεστες και χειροτέρευσαν το κλίμα. Αλλά ειδικά στην απόπειρα του 1920 υπήρχαν δυνάμεις οι οποίες δεν μπορούσαν να ελεγχθούν. Ο Βενιζέλος ήταν ακόμα στο εξωτερικό, τραυματίας στο νοσοκομείο και δεν μπορούσε να αποτρέψει ένα τέτοιο περιστατικό και να καθησυχάσει τον βενιζελικό κόσμο, ο οποίος μάλιστα στην αρχή είχε πληροφορηθεί ότι είχε δολοφονηθεί ο Βενιζέλος. Με αποτέλεσμα να εκτραπεί σε ενέργειες οι οποίες φυσικά, όπως είπα προηγουμένως, χειροτέρευσαν κατά πολύ το πολιτικό κλίμα. Μάλιστα. Πολύ όμορφα. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε προς την αποφώνηση σιγά-σιγά. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας. Α, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Υπάρχει μια... εδώ μια ερώτηση τελευταία που αφορά στην συμφωνία που είχε κάνει με την Ρουμανία σχετικά με το κουτσοβλαχικό πρόβλημα.
και τα λοιπά, εντάσσονται και αυτές στο πλαίσιο της προστασίας των πληθυσμών, ας πούμε, όπως οι βλάχοι και τα λοιπά, και ταυτόχρονα ήταν και ένας πολιτικός ελιγμός για να εξασφαλίσει, ας πούμε, την σύμφωνη γνώμη της Ρουμανίας σε άλλα θέματα. Και τα δύο, ναι. Η σχέση μας με τη Ρουμανία, όπως σας είπα στην αρχή, είχαν διακοπεί. Το 1907, αν θυμάμαι καλά, ίσως να μην θυμάμαι την ακριβή χρονολογία, αλλά γύρω στην περίοδο αυτή. Δεν υπήρχαν διπλωματικές σχέσεις εξαιτίας του κοσμοβλαχικού ζητήματος. Οι όποιες παραχωρήσεις του Βενιζέλου προς την πλευρά της Ρουμανίας απέβλεπαν στην στήριξη, στη συμμαχική στήριξη από την πλευρά της Ρουμανίας στα θέματα που αφορούσαν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις σχέσεις με τη Βουλγαρία. Όπως είπα προηγουμένως, μετά τις ήττες των δύο αυτών χωρών, τους Βαλκανικούς πολέμους της Τουρκίας, στον πρώτο Βαλκανικό και της Βουλγαρίας στο δεύτερο, είχαν πλέον φτάσει σχεδόν σε συμμαχία και ένας πόλεμος κατά της Ελλάδας από τις δύο χώρες ήταν αναμενόμενος. Και κατά πάσα πιθανότητα δεν έγινε αυτός ο πόλεμος εξαιτίας της έκρηξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπου τότε η Τουρκία προτίμησε να επιτεθεί στη Ρωσία παρά στην Ελλάδα. Και αυτό που λέω είναι με βάση στοιχεία, δηλαδή τα αρχεία που υπάρχουν. Ήταν δηλαδή οι όποιες παραχωρήσεις, οι οποίες κατά την άποψή μου δεν είχαν καμία ιδιαίτερη βαρύτητα σε ό,τι αφορά τα εθνικά συμφέροντα, ήταν αποφάσεις που ελήφθησαν εξ ανάγκης, προκειμένου η Ελλάδα να στερεοποιήσει τις συμμαχίες που είχε συνάψει με τη Σερβία και με τη Ρουμανία την εποχή των Βαλκανικών πολέμων και για να αντιμετωπίσει την απειλή την τουρκική και την βουλγαρική. Μάλιστα. Ωραία. Προχωρούμε πλέον προς την αποφώνηση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Παπαδάκη, για την παρουσία σας, για την τόσο διαφωτιστική παρουσίαση ενός πολιτικού ογκόλυθου όπως ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, για την επισήμανση πολύ κέραιων σημείων. Και προκαταβολικά να ευχαριστήσουμε και για την αποστολή της βιογραφίας των τόμων που εσείς έχετε τη δυνατότητα, τέλος πάντων, η οποία βέβαια βιογραφία αυτή θα υπάρξει έτσι στη βιβλιοθήκη του Συνδέσμου και θα είναι προσβάσιμη προς τους συναδέλφους. Θα σας στείλω τρεις βιογραφίες, τέσσερις. Εντάξει, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ και τις κυρίες και τις κυρίους που παρακολούθησαν την διαδικτυακή αυτή συνάντηση. Το ραντεβού μας είναι πλέον σε ό,τι αφορά τα πορτρέτα πολιτικών τον επόμενο μήνα, καθώς θα μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο διάστημα και του σχολικού έτους, όπου θα βρίσκεται μαζί μας τον Ιούνιο ο κύριος Ακρίτας Καϊδατζής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να παρουσιάσουμε το πορτρέτο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Κύριε Παπαδάκη, δεν έχουμε πραγματικά λόγια να σας ευχαριστήσουμε και το Ίδρυμα Βενιζέλου για το τεράστιο έργο που επιτελεί. Να είστε όλοι καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για την παρουσία σας. Καλό βράδυ να έχετε, να είστε όλες και όλοι καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ εσάς και όσους παρακολούθησαν αυτή τη συζήτηση. Και να σας συγχαρώ για το έργο σας. Έργο πράγματι εντυπωσιακό, οφείλω να επαναλάβω. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Και καλό εσείς, βράδυ και σε εσείς, όλες και όλους. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε.